Ελάτε, κύριε Παλαμά. Να υπάρξει τώρα νομοθετική ρύθμιση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να υπάρχει δωρεάν μεταφορά και των πρότυπων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και να σας πω και κάτι άλλο, είναι πολύ οξύμορο όταν υπάρχουν μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις κατά καιρούς για να δίνονται πρακτορή χρημάτων παντού, σε ένα τόσο ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα, να κολυσιαργούμε. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουμε το θέμα για τις μεταφορές των μαθητών. Και εμείς έχουμε τοποθετηθεί όχι μόνο στην Οικονομική Επιτροπή που έχουμε σοβιδών τα θέματα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει το θέμα επιτάπητος για έναν ενιαίο φορέα μεταφορών μαθητών κεντρικά, δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το θέμα. Ποτέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μιλάμε τώρα για χιλιάδες μαθητές. Μουσικών, καλλιτεχνικών και χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί και η οικία που βάζει συγκεκριμένες χιλιομετρικές αποστάσεις έχει τεράστιες δυσκολίες και νομίζω ότι σε προηγούμενο Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο το έχουμε κουνεπιάσει με τα καλλιτεχνικά, ειδικά του περιστερίου. Τι ζητήματα υπήρχαν και τι δυσκολίες και τι ζητήματα ασφάλειας υπήρχαν για τους μαθητές. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να απαιτήσουμε νομοθετική ρύθμιση και να ενταχθούν εκεί τα πρότυπα, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να το διαπραγματευόμαστε αυτό. Και εμείς λέμε σε επόμενο περιφερειακό συμβούλιο να κουβεντιάσουμε πραγματικά το ζήτημα της ολοκλήρου των μεταφορών των μαθητών. Να το διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο έτσι. Ειδικά το 2022. Και όταν δίνεται χρήματα δεξιά και αριστερά παντού. Και το έχουμε ξανατοποθετηθεί για το θέμα. Και να δώσουμε και το λόγο, φυσικά συμφωνούμε και στους γονείς αυτά πρότυπα, στους εκπροσώπους τους, για να επιχειρηματολογήσουν ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να υπάρχει δωρεάν μεταφορά για τα παιδιά τους.